Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και φυσικά καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή του All About Aris, η οποία ξεκινάει στο Λίμπερο στους 107 και 4 στη συχνότητα που μας φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε, όπως καθημερινά άλλωστε, Δευτέρα ως Παρασκευή, για να φωτίσουμε την κυτρινόμαυρη ενημέρωση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία υπάρχουν, καθώς έχει προηγηθεί ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και έχουμε αρκετές αφορμές για να σχολιάσουμε πράγματα τα οποία είδαμε, συνέβησαν, και θα σας ενημερώσουμε για όλα αυτά και θα έχουμε και κάποιους φιλοξενούμενους κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να τα σχολιάσουμε και από κοινού να μας βοηθήσουν για να κάνουμε έτσι πιο όμορφο το ρεπορτάζ με κάποιες απόψεις ανθρώπων που και το αντικείμενο γνωρίζουν και θα μας βοηθήσουν να δούμε τι συνέβη αυτό το Σαββατοκυριακό. Με Νίκο Παπαδόπουλο είμαι σήμερα μαζί στο στούντιο, καθώς ο φίλος μας από τον Βαθύλακο μόλις βγήκε λίγο έξω και έφτασε μέχρι τη Λάρισα, αρρώστησε το παιδί. Δεν μπορεί. Δεν το έχει. Και Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου, του οποίου το χαμόγελο, χαμόγελο μηδίαμα θα το χαρακτηρίζει, να τα λέει όλα. Δεν το έχει. Να ντύνεσαι, χαρίς να δει την άλλη φορά, όταν βγαίνει λίγο πιο μακριά από το Βαθύλακο. Βάλα κανένα σκούφο, κανένα κασκόλ, κανένα μπουφανάκι πιο ζεστό. Και το εξής που τώρα που το είπα, αύριο το πρωί, 40 πήρε το Σαββόπουλο. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποτελείστε το 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Για οτιδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ στην διάθεσή σας για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Πριν από λίγο αφήχθη ο Αμερικανο-Αυστριακός, τον οποίο το ξέραμε Ντουβιέρα, αλλά μας είπε στο αεροδρόμιο ότι είναι Ντουβιέ. Έτσι προφέρεται το όνομά του, Μπράις Ντουβιέ. Και θα ακούσουμε λίγο αργότερα τις πρώτες του δηλώσεις. Ήταν εκεί για λογαριασμό του Λίμπερο και του Λαμπαοτάρης, ο Γιάννης ο Παραπονιάρης, ο μπασκετικός μας εντάξει, και θα τον ακούσουμε και λίγο αργότερα, μας δίνει και όλο το ρεπορτάζ για την μπασκετική ομάδα. Λίγο μετά τις 5.30 μήνετε εδώ συντονισμένοι, θα φιλοξενήσουμε ένα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να μας μιλήσει για τη χθεσινή νίκη, αλλά γενικότερα και για την ποδοσφαιρική ομάδα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε και για τον κύριο Ζουράρη, ο οποίος μονοπολεί το ενδιαφέρον μας από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά από αυτή την συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης και τα όσα υποτιμητικά είπε για τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Βασικά για τον Άρη μας ενδιαφέρει. Και είχε ως συνέπεια φυσικά την αποπομπή του από την θέση του ως υφυπουργός παιδείας. Είχαμε, δεν είχαμε δηλαδή το Σάββατο που ήταν και μια νεκρή μέρα για τον Άρη, γιατί δεν υπήρχε δράση. Είχαμε απόγευμα. Η ποδοσφαιρική και η μπασκετική ομάδα έπαιξαν την ίδια ώρα την Κυριακή. Ήρθε ο κύριος Ζουράρης να γεμίσει το Σάββατό μας, να το κάνει ενδιαφέρον. Υπήρξε ένας καταιγισμός από αντιδράσεις, φυσικά και από τον επίσημο Άρη, από όλους τους θεσμικούς φορείς, από ΠΑΕ, ΚΑΕΡΑ, τέχνες, από μεμονωμένα πρόσωπα, από άλλους βουλευτές, γενικότερα σύσσωμη νομίζω κυρίως η τοπική κοινωνία, αλλά και το Πανελλήνιο αντέδρασε σε αυτούς τους αστεϊσμούς και τις φεδρότητες του κυρίου Ζουράρη, ο οποίος κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι καλό είναι να μην τα βάζεις με ένα μέγεθος όπως είναι ο Άρης, και θα πάει σπιτάκι του μετά από αυτές τις ανοησίες που εξτόμησε μιλώντας το Σάββατο το μεσημέρι σε ραδιόφωνο της πόλης. Κατάφερε όμως και συσπήρωσε ένα ολόκληρο κόσμο σε 2 ώρες. Αυτό δηλαδή. Ναι, δεν χρειάζεται ούτε καν 2 ώρες νομίζω. Ούτε 2 ώρες. Και λιγότερο κιόλας. Για να συσπήρωθεί, και αυτό ήταν μια. Για μένα, αν θέλεις, ήταν και το επιμύθιο αυτής της ιστορίας, αυτής της αστειότητας, γιατί μιλάμε για αστειότητες τώρα, ειδικά. Πόσο δε μάλλον όταν βγαίνουν από το στόμα ενός ανθρώπου ο οποίος υποτίθεται ότι φροντίζει για το μέλλον των παιδιών μας, δηλαδή ως υπουργός παιδείας. Είναι πραγματικά θλίψη. Αυτό και μόνο το γεγονός, αν το απομονώσεις και δεν σταθείς σε όλα τα υπόλοιπα. Κατάφερε όμως και απέδειξε ο σύλλογος ότι όταν έχει αντανακλαστικά και όταν είναι συσπειρωμένος μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα, και οφείλουμε να δώσουμε και τα εύσημα σε όλο το σύλλογο για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Ήταν πολύ γρήγορη η αντίδρασή του και νομίζω και συντονισμένη και εναρμονισμένη με το πνεύμα γενικότερα, και αμέσως κοινωνήθηκε όλο αυτό που συνέβη, όλες αυτές οι κοτσάνες που εξτόμησε, και πριν αλέκτορ λαλήσει νομίζω ότι είχε ήδη πάρθει απόφαση της αποπομπής του από τη θέση του υφυπουργού. Βέβαια ο συγκεκριμένος κύριος αρνείται ακόμη και τώρα που μιλάμε να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη, πως οφείλει να το κάνει απέναντι σε έναν ολόκληρο λαό και σε μια κοινωνία της Θεσσαλονίκης που τον εξέλεξε και βουλευτή. Και φαντάζομαι πώς θα αισθάνονται όσοι
έβαλαν το χέρι τους και τον σταύρωσαν στις πρόσφατες εκλογές. Δεν θέλω να είμαι πραγματικά στη δική τους θέση. Βέβαια και το κυβερνών κόμμα και ο ίδιος και όλοι όσοι τον στήριξαν θα καταλάβουν σύντομα στις εκλογές, γιατί είμαστε και σε χρονιά μάλλον εκλογών το 2018, ότι δεν πρέπει να τα βάζεις με τον Άρη, ο οποίος μπορεί να ήταν πεσμένος στο καναβάτσο τα τελευταία χρόνια, να πέρασε αυτά που πέρασε και να περνάει ακόμη, γιατί δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο φυσικό του χώρο, αλλά είναι το πληγωμένο θηρίο να μην το τσιγκλίσεις πραγματικά. Και κατάλαβαν όλοι ότι ο Άρης είναι και παραμένει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος και θα πρέπει όλοι να το σέβονται κατά αυτόν τον τρόπο. Για μένα αυτό ήταν το συμπέρασμα και το αντιλήφθηκαν όλοι και στη Θεσσαλονίκη εδώ, ακόμη και αυτοί που το είχαν ξεχάσει, ακόμη και αυτοί που δεν το ήξεραν, ακόμη και εμείς οι ίδιοι ως Αριανοί που μπορεί να μην το καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, να το είχαμε υποβαθμίσει και το κατάλαβα φυσικά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά έτσι ως ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και στα μίντια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Σάββατο το μεσημέρι και έπειτα. Φυσικά έχουμε και αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο με τον Άρη στο ποδόσφαιρο να κερδίζει 0-2 τον Απόλλωνα Λάρισας και να παίρνει ακόμη μια νίκη, την ένατη σε 11 παιχνίδια, έχει 9 νίκες και 2 ισοπαλίες και καμία ήττα, παραμένει η μοναδική ήττη ομάδα στο πρωτάθλημα της Football League ο Άρης και συνεχίζει φυσικά και την προέλασή του, όπως θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, προς την Super League. Έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο αν το εκμεταλλευτεί μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να αποσπαστεί και άλλο, φυσικά σε συνδυασμό εννοείται και με το τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι αρχής γενομένης Τετάρτης που παίζει ο Όφη με τη Δόξα Δράμας στο εξαναβολής παιχνίδι της... Ποια ήταν, ένατη, ήταν η κοινή αγωνιστή. Της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Μία αγωνιστική στη Football League η οποία είχε τη νίκη του Όφη το Σάββατο με 0-2 στον αποδεκατισμένο Πανεγιάλιον. Φανταστείτε ότι αυτή η ομάδα που έπαιξε κόντρα στον Όφη ήταν μείον 5 παίκτες από αυτούς που αντιμετώπισε ο Άρης την ένατη αγωνιστική. Το Απόλλων Πόντου Δόξα Δράμας είχε μοιρασιά το Σάββατο, με τον Απόλλων Πόντου βέβαια καλύτερος είναι η αλήθεια από τη Δόξα και να χάνει σημαντικές ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά δεν κατάφερε ούτε τη Δόξα Δράμας να κερδίσει και συνεχίζει να μένει πάρα πολύ πίσω η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει βγει σχεδόν εκτός διεκδίκησης. Επιπλέον, ναι. Μόνο, θαύμα, ναι, μόνο με θαύμα. Ο Ρουγκοτέλης κέρδισε. Ο Ρουγκοτέλης επιτέλους κέρδισε. Ο Κισαμικός κέρδισε 1-0 την Καρδίτσα. Ο Ιγυνιακός 1-0 τον Πανσεραϊκό. Τα τρίκαλα της Σπάρτη 2-1, που μάλιστα η Σπάρτη χάνει στο 90 φεύγω, μια απίστευτη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η Καλυθέα με τη Βέρεια και αυτή στο 1-1 και ο Καραϊσκάκης έχασε από την Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει να μας εκπλήσει. Κέρδισε και στην Άρτα τον επόμενο αντίπαλο του Άρη το Σάββατο το μεσημέρι στο Κλεάνδρης Βικελίδης, στην ΑΕ Καραϊσκάκης, και παραμένει στο κατόπι του Άρη. Ο Άρης ο οποίος έχει 29, η Παναχαϊκή έχει 26 και ο Όφη μαζί με τα Τρίκαλα είναι στους 21 με την υποσημείωση βέβαια. Δεν είναι απαραίτητη, ο Όφη παίζει το μάτς της Τετάρτης με τη Δόξα Δράμας, η οποία είναι στους 16, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Από την δεύτερη θέση είναι στο μείον 10 αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι την Τετάρτη είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για τη Δόξα. Εδώ ή παίρνεις αποτέλεσμα και όπου αποτέλεσμα για τη Δόξα είναι το διπλό φυσικά και όχι ισοπαλία. Ή εφόσον ιτηθείς, πρέπει να αποχαιρετήσεις και εσύ ως Δόξα Δράμας τις όποιες βλέψεις, ακόμη και για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, γιατί θα έχεις μείνει πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Και για τον Άρη, ένα διπλό της Δόξας νομίζω ότι ήταν ιδανικό. Ναι, ή στο φινάλε στην Έσχατη ένα χι. Ναι. Τώρα, Όφη βέβαια έχει τα δικά του προβλήματα. Έχει αμέσως μετά, και θα πάμε στην επόμενη αγωνιστική, νομίζω ότι είναι ο Απόλλωνα Πόντου, επόμενο αντίπαλο στο γήπεδο. Έχει δηλαδή δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια στη σειρά μέσα στην εβδομάδα και με ένα ρόστερ το οποίο πλέον αριθμεί μόλις 20 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν απομείνει στην ομάδα του Ηρακλείου. Τα Τρίκαλα είναι, τρέχουν ένα καλό σερί. Νομίζω 5 στα 5 έχουν. Ναι. Νομίζω έχουν 5 νίκες στα 5 τελευταία παιχνίδια. Παρά το κακό ξεκίνημα. Ναι, έχουν κάνει και κάποιες προσθήκες. Και είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα κυνηγήσει την Παναχαϊκή και την δεύτερη θέση.
με βάση και τις επιλογές που έκανε στις μεταγραφές, οι οποίες μεταγραφές βέβαια δεν τέλειωσαν. Ακόμη είχε ακόμη δύο εβδομάδες για να ολοκληρωθούν. Η Σπάρτη έχει 17. Είναι ψηλά και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη, ο Καραϊσκάκης, είναι στους 16 βαθμούς. Είναι αρκετά ψηλά δηλαδή, περίπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Εκείνοι που είναι δύσκολα και θα δώσουν μάχη είναι ο Εργοτέλης, η Καλυθέα, ο Πανεγιάλιος, ο Πανσεραϊκός, ο Απόλλων Λάρισας. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία, και την Καρδίτσα βλέπω και τον Ιγυνιακό και τη Βέρεια φυσικά εννοείται. Θα πάνε μέχρι το τέλος με μια μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Η επόμενη αγωνιστική. Τι έχει επόμενη, για να πάμε λίγο στην επόμενη. Πού είναι, εδώ είναι. Εκτός από το Άρης Καραϊσκάκης, το μάτς το οποίο θα γίνει το Σάββατο, έχουμε την Παναχαϊκή να κάνει ρεπό, άρα να παίρνει εύκολα άλλους τρεις βαθμούς. Ο Πανεγιάλος υποδέχεται τον Κισαμικό, η Καρδίτσα τον Εγινιακό, ο Όφι, όπως σας έλεγα, υποδέχεται τον Απόλλωνα Πόντου στο σημαντικότερο μάτς της αγωνιστικής. Τα Τρίκαλα πηγαίνουν στις Σέρες να παίξουν με τον Πανσεραϊκό. Η Δόξα Δράμας υποδέχεται τον Απόλλωνα Λάρισας, η Σπάρτη την Καλυθέα και η Βέρεια παίζει με τον Εργοτέλη. Αυτά είναι τα μάτς της επόμενης και 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Για τον Άρη φυσικά εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι συνεχίζει να κερδίζει, ακόμη και αν δεν παίζει καλά, γιατί δεν έπαιξε καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Μπορεί να είναι και το χειρότερο του μάτς φέτος. Ναι, νομίζω ότι ειδικά το δεύτερο ημίχρονο πρέπει να ήταν το χειρότερο του 45 λεπτό στο φετινό πρωτάθλημα. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι κερδίζει, και όταν κερδίζεις σκεπάζεις και τα όποια κακοσκήμενα και τις όποιες ανορθογραφίες υπάρχουν, γιατί αγωνιστικές ορθογραφίες υπάρχουν αρκετές αγωνιστικές τώρα, δεν είναι τωρινό, χθεσινό δηλαδή το φαινόμενο, αλλά ακόμη και έτσι και με δόση τύχης αν θέλετε, ο Άρης συνεχίζει να κερδίζει, συνεχίζει να είναι πρώτος, και όλη αυτή η κουβέντα για το αν παίζει καλά ή όχι συνιστά και μια παραδοξότητα και ένα τρελό και άκρος κυτρινόμαυρο, το ότι δηλαδή ο Άρης κερδίζει, είναι πρώτος, έχει ρεκόρ 9-2-0, είναι αίτητος δηλαδή, και παρόλα τα αυτά υπάρχει γκρίνια. Κοίτα, ίσως είναι για το γεγονός ότι η ομάδα δεν παίζει όπως θα θέλαμε να παίζει. Η αλήθεια είναι να παίζει λίγο πιο καλά. Ίσως επειδή είναι και πρώτη και δεν έχουμε να αγχωνόμαστε με τον όταν κυνηγάμε κάποιον αντίπαλο και δεν έχουμε ασχοληθεί με κάτι άλλο, αναγκαστικά στρεφόμαστε σε αυτό από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, η ομάδα είναι πρώτη, είναι ωραία, είναι άνετη, αλλά δεν παίζει. Εντάξει. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Θα πούμε, θα μας πεις και εσύ κάποια πράγματα που τα είδες από κοντά, όπως τα είδα εγώ από την τηλεόραση, στην ιντερνετική παρακολούθηση του αγώνα. Μια χαρά είναι βέβαια το Web TV της ΕΡΤ. Παρακολουθείς άνετα το ματσάκι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πάλι πόσοι παρακολούθησαν ιντερνετικά τον Άρη. Ναι. Χθες. Φαντάζομαι θα ήταν αρκετοί. Αρκετοί, όντως. Γιατί ήταν και καλό ματς για τους φίλους του Άρη σε μια πολύ κακό αγωνιστικό χώρο βέβαια. Που δεν επέτρεψε γενικότερα να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Και μιλάμε για ένα γήπεδο, εντάξει, που είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Το οποίο μάλλον πολύ είναι παρατημένο. Πολύ παρατημένο. Η Άρη χρησιμοποιεί πλέον το ILFC Arena. Το χρησιμοποιεί μόνο νομίζω πλέον η γυναική ομάδα και ο Απόλλων, η γυναική ομάδα της Λάρισας και ο Απόλλων Λάρισας. Το συγκεκριμένο γήπεδο, ο Απόλλων Λάρισας, με τις περιορισμένες φυσικά οικονομικές δυνατότητες, χωρίς να μπορεί να το συντηρήσει. Θα πούμε και άλλα και μετά το διάλειμμα. Θα φιλοξενήσουμε και τον Λευτέρη Τζόγλου μόλις επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να μας μιλήσει εδώ. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε, επαναλαμβάνω, μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Συνεχίζουμε. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, και πάμε τώρα στην κουβέντα μας με τον Λευτέρη Τζόγλου, ένα από τους ποδοσφαιριστές του Άρη που μάλιστα έβγαλε και την καταπληκτική assist στο πρώτο γκολ της ομάδας του Ντούνη, με το οποίο άνοιξε ο Άρης το σκορ στη Λάρισα κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισας. Καλησπέρα Λευτέρη και καλή χρονιά. Καλησπέρα επίσης. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Ήταν έμπνευση τη στιγμή αυτή η πάσα, ή είχε δει την κίνηση στην πλάτη τη άμυνα του Ντούνη? Εξήγησε μα λίγο πώς. Εντάξει, γενικά θέλαμε να χτυπήσουμε σε αυτό το σημείο με την αλλαγή πλευρά. Εντάξει, ήταν έμπνευση τη στιγμή η συγκεκριμένη πάσα, αλλά το γενικότερο πλάνο ήταν αυτό.
Ναι. Ήταν πάντως ουσιαστικά μισό γκολ το οποίο έδωσε στο Μάρκο Ντούνι, που ο οποίος απλά τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε με ένα ωραίο πλασεδάκι. Ακριβώς, στην, ναι, στην αιστεία. Εκμεταλλεύτηκε λίγο και την έξοδο τροματοφύλακα την άστοχη και τσίμπησε την μπάλα και μπήκε τον γκολ. Η ασίστ βέβαια χρεώθηκε στο Λευτέρη Ζόγκλη. Δεν ξέρω, έχεις μετράς καθόλου τα στατιστικά, σας απασχολούν, σας ενδιαφέρουν ή απλά να κερδίζει η ομάδα? Όχι, θεωρώ ότι εντάξει, αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πρωταρχικός σκοπός και στόχος είναι να κερδίζει η ομάδα κάθε Κυριακή. Τώρα ποιος θα σκοράρει, ποιος θα βγάλει ασίστ, πιστεύω λίγο μετράνε. Πάντως για έναν αμυντικό μέσο, γενικότερα, όχι μόνο τώρα που μιλάμε μαζί σου, είναι σημαντικό το να συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας, στο μέσο επιθετικό που λέμε, και να βοηθάει τους παίκτες που είναι περισσότερο επιφορτισμένοι με αυτό, γιατί κάνει σαφώς την ομάδα πιο δημιουργική, πιο επιθετική και πιο απειλητική. Εννοείται, έτσι είναι, ειδικά όταν μια ομάδα παίρνει και assist και goal από τα αμυντικά half, είναι ότι καλύτερο. Mm-hmm. Όπως είπατε, εμείς ερχόμαστε σαν τρέιλερ από πίσω και δίνουμε, και δεν μας ελέγχουν τόσο πολύ, και δίνουμε πολλές βοήθειες και στο επιθετικό κομμάτι. Η αλήθεια βέβαια είναι, χθες, Λευτέρη, και θα μας το πεις εσύ, ότι δεν σας βοήθησε και πολύ αγωνιστικός χώρος. Εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, το έβλεπα από την τηλεόραση. Ήταν πολύ χάλια. Φαινόταν τουλάχιστον χάλια αγωνιστικός χώρος. Από την τηλεόραση φαινόταν και. Ίσως και καλύτερα. Ναι, ναι, από κοντά ήταν πολύ χειρότερο το γήπεδο. Ναι. Εντάξει, βέβαια, καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ. Στα περισσότερα γήπεδα στη Football League ο αγωνιστικός χώρος είναι έτσι, δεν αποτελεί εξαίρεση το συγκεκριμένο γήπεδο. Γιατί για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και το δικό μας γήπεδο στο Κλέανς Βικέλης δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ακριβώς, ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι η Football League, κακά γήπεδα, κακοί αγωνιστικοί χώροι, ωστόσο πρέπει όλα αυτά να τα παραβλέψουμε. Εμείς πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας για να φύγει η ομάδα από αυτή την κατηγορία. Ο Άρης έκανε τη δουλειά του χθες. Ήταν μάλλον αυτό που συνηθίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, με κάποια κλισέ που έχουμε, να χαρακτηρίζουμε επαγγελματική νίκη. Θεωρώ πως ναι, ήταν. Εντάξει, δεν είχαμε και την καλύτερη μας ημέρα αγωνιστικά χθες. Ναι. Και θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, να κάνουμε το πλάνο μας έτσι όπως το είχαμε προγραμματίσει, ωστόσο το γήπεδο δεν μας βοήθησε. Ευτυχήσαμε, σκοράραμε και μετά ίσως πιστέψαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, ίσως να το διαχειριζόμασταν και δεχτήκαμε την όποια πίεση δεχτήκαμε. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, είχε κανένα δύο ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η αλήθεια, ο Απόλλων Λάρισα, για να ξαναμπεί στο παιχνίδι όταν το σκόρ ήταν ακόμη στο 1-0. Ειδικά με εκείνη την ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, ο Καρακατσάνης, ο οποίος έχασε ένα τέτα-τέτ. Το τέτα-τέτ. Και μια κεφαλιά. Είχε δηλαδή κάποια κενά διαστήματα ο Άρης. Δεν ξέρω, εμάς τουλάχιστον, Λευτέρη, μας φάνηκε ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να ήταν και το χειρότερο φέτος του Άρη μέχρι τη μισή σεζόν. Ναι, αν. Σκεφτώ λίγο την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου που κάναμε κάποιες φάσεις και προς το τέλος που επίσης κάναμε δύο φάσεις. Είχαμε ένα 20 λεπτό ισάωρο το οποίο, αν και θεωρώ ότι ήταν έλλειψη συγκέντρωσης, σκεφτήκαμε ίσως όλοι ότι τελείωσε το παιχνίδι, ότι δεν θα απειληθούμε. Αλλά όπως φαίνεται κάναμε λάθος. Ναι, ναι. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωση πιστεύεις ότι φταίει και έφταξε και σε άλλα παιχνίδια? Γιατί γενικότερα όσο τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι σε κάποια μας δεν πατάει τόσο καλά. Και το είπε και ο προπονητής χθες ότι αντιμετωπίζει η ομάδα ένα πρόβλημα. Ίσως είναι και η έλλειψη συγκέντρωσης, πιστεύεις, μερικές φορές, ή και κάτι άλλο? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο. Όταν προηγήσεις το σκορ, όταν ξέρουμε ότι είμαστε καλή ομάδα, ότι παίζουμε ποδόσφαιρο σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο, ίσως πιστεύεις ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και εκεί ίσως να υπάρχει αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης και κάνουμε τον αντίπαλο να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Άρα λες ότι η ομάδα πρέπει να καθαρίζει πιο γρήγορα τα παιχνίδια, να βρει τον τρόπο δηλαδή? Αυτό εννοείται, ναι, ναι. Όσες φάσεις κάνουμε στην αρχή, θεωρώ ότι με ένα γρήγορο γκολ και στη συνέχεια, γιατί συνεχίζουμε και πιέζουμε, αν πετύχουμε και ένα δεύτερο, θα είναι ότι καλύτερο για όλα τα παιχνίδια. Παρά την νίκη, Λευτέρη, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από χθες μεταξύ των φίλων του Άρη περισσότερο, για το ότι ο Άρης δεν παίζει καλά, δεν έπαιξε
το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει ο κόσμος. Υπάρχει τώρα μια διχογνωμία. Υπάρχουν αυτοί που κοιτάνε την ουσία και λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αρκεί να έρχονται τρεις βαθμοί της νίκης, και οι άλλοι οποίοι θέλουν να βλέπουν και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσύ τι λες για όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι στόχος της ομάδας είναι να κερδίζει κάθε Κυριακή σε όλους τους αγώνες. Τώρα αν συνδυάζεται αυτό και με καλό ποδόσφαιρο είναι ότι καλύτερο, αλλά πιστεύω πως σε αυτή την κατηγορία με αυτά τα γήπεδα που υπάρχουν όλοι προτιμάμε να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και να στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να επιστρέψει εκεί που αξίζει, παρά να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να είμαστε άτυχοι ή να χάνουμε ευκαιρίες και να μην παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν το συζητάτε δηλαδή στα αποδυτήρια, δεν σας ενοχλεί, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο σας προβληματίζει, να το θέσω έτσι? Μας ενοχλεί και το σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε και συζητάμε και με τον προπονητή για το τι πρέπει να αλλάξει, να διορθώσουμε τα λάθη μας. Ωστόσο υπάρχουν πολλές δικαιολογίες που μπορούμε να πούμε, όπως είπα και πριν τα γήπεδα, ο αγωνιστικός χώρος. Ωστόσο αυτό πρέπει να τα παραβλέπουμε και να πετυχαίνουμε τη νίκη. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, γιατί εντάξει, τροκουβέντα κάνουμε. Ακόμη και στη μέτρια του μέρα, όπως χθες ο Άρης είχε μια μέτρια μέρα, όπως μας είπε, και δεν ήταν τόσο καλή, κέρδισε και αυτό συνιστά και μια ικανότητα για την ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, και βλέπουμε ότι αυτή τη χρονιά και σε άλλα παιχνίδια που ήμασταν μέτροι, έχουμε πάρει τη νίκη σε άλλα παιχνίδια πιο εύκολα, σε άλλα παιχνίδια πιο δύσκολα, και όπως σας είπα και πριν, αυτός είναι ο σκοπός. Είτε με καλό ποδόσφαιρο είτε χωρίς, να κάνουμε τα πάντα ώστε να πετυχαίνουμε τη νίκη κάθε Κυριακή. Διαπιστώσαμε εμείς τουλάχιστον εξ αποστάσεως ότι κάποια παιδιά χθες, δεν ξέρω να μας μιλήσεις και εσύ για τον εαυτό σου, φάνηκαν λίγο περισσότερο κουρασμένα στο παιχνίδι. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Δεν θεωρώ πως είναι κούραση. Και με τα παιδιά που μιλήσαμε δεν ήταν κούραση, κουρασμένα τα πόδια ή οτιδήποτε. Μήπως πνευματική γήπεδο, ενδεχομένως, ίσως λίγο η κούραση. Ούτε αυτό νομίζω, γιατί κρατιόμαστε όλοι. Έχουμε συνέχεια κίνητρο να κερδίζουμε. Θεωρώ πως θες ήταν περισσότερο το γήπεδο που μας κούρασε. Ναι, ναι. Συντηρείται μια διαφορά από την τρίτη θέση. Αναφέρω την τρίτη γιατί και η δεύτερη δίνει άνοδος. Ο Άρης είναι πρώτος με αυτό το σερί των 9 νικών που έχει και τις δύο ισοπαλίες. Έχει μια διαφορά από την τρίτη θέση, από τον Όφη που έχει και ένα μάτς λιγότερο και από τα Τρίκαλα που είναι στους 21. Αυτό σας δίνει μια άνεση και μια ψυχολογία η οποία δεν σας πιέζει? Εντάξει, εμείς το σκεφτόμαστε, θα έλεγα, αντίθετα. Δεν βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Θέλουμε συνεχώς να κερδίζουμε κάθε αγώνα, ώστε να μην νιώσουμε την οποιαδήποτε πίεση, να μην αφήσουμε και τον δεύτερο και τον τρίτο να πλησιάσει αρκετά κοντά, ώστε να νιώσουμε αυτή την πίεση. Από τις ομάδες αυτές οι οποίες αποτελούν το group κάτω από τον Άρη και την Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, Λευτέρη, υπολογίζεις κάποια περισσότερο? Βλέπεις δηλαδή ότι θα το πάει μέχρι το τέλος και ότι μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες στο υπόλοιπο του αθλήματος? Μιλάω περισσότερο για τα Τρίκαλα που πήραν και τον Γρηγόρη τον Μάκο, γενικότερα που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Τα Τρίκαλα βλέπουμε ότι έχουν κινηθεί πάρα πολύ. Έχουν πάρει αρκετούς παίχτες και καλούς έμπειρους παίχτες και έχουν πλησιάσει αρκετά την δεύτερη θέση και θα το παλέψουν, πιστεύω, στο τέλος. Τώρα η Παναχαϊκή είναι, αν θα πούμε, σαν έκπληξη, παίρνοντας και αυτοί δύο πολύ καλούς παίχτες τώρα το Γενάρη. Έχει εμφανίσει ένα πολύ καλό σύνολο, είναι μια οργανωμένη ομάδα, όπου και αυτή πιστεύω μέχρι το τέλος θα πάει, θα μείνει και ψηλά. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεγράψουμε και τον Όφη, που παρά τα προβλήματα που έχει, είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτοί με καλούς παίχτες και έμπειρους και θα το παλέψουν και αυτοί. Τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι το Σάββατο το μεσημέρι στο Κλεάνθης Βικελίδης κοντά στην ΑΕ Καραϊσκάκη, στην ομάδα από την Άρτα, η οποία αιτήθηκε χθες από την Παναχαϊκή. Είναι από τα παιχνίδια με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Βέβαια, Καραϊσκάκη έχει κάνει μια καλούτσικη πορεία για τα δεδομένα του, δηλαδή ως νεοφώτιστη ομάδα. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, όλοι θέλουμε να και θα δουλέψουμε αυτή τη εβδομάδα για να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να μπούμε από την αρχή στο παιχνίδι πολύ σοβαροί και να δείξουμε
στον αντίπαλο ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι αυτό το παιχνίδι. Όλοι σκεφτόμαστε αυτό, μόνο τους 3 βαθμούς και στο γήπεδο μας να συνδυαστεί και με καλό ποδόσφαιρο. Αυτά τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου, Λευτέρη, γιατί είναι απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες κατηγορίας. Αρχικά τα βλέπουμε θεωρητικά βατά. Είναι όμως και παιχνίδια που ενδεχομένως να κρύβουν και παγίδες για την ομάδα. Εννοείται. Αυτές οι ομάδες κρύβουν εκπλήξεις, κρύβουν παγίδες. Και θεωρώ πως με τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που βρίσκονται στην ψηλά στη βαθμολογία, παίζεις για το γόητρο, παίζεις για το κόσμο, ενώ τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που αναφέρατε πριν δίνουν το ποτάθλημα, οι νίκες με αυτές τις ομάδες. Ναι. Άρα θέλει ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αυτά τα μάτς. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Για τη δική σου παρουσία στην ομάδα, είσαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής? Τι περισσότερο θα δούμε από το Λευτέρη Τζόγλου όσο προχωράμε στη σεζόν? Εντάξει, εμένα η δουλειά μου περισσότερο είναι στο ανασταλτικό κομμάτι, να καλύπτω χώρους, να βοηθάω πιο πολύ στο μαρκάρισμα, να αφήνω τους μεσοεπιθετικούς πιο ελεύθερους και με περισσότερες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω και εγώ και ας ήθελα να κάνω, αν πετύχω και κάποιο γκολ θα είναι πολύ καλό. Ναι, γιατί μας άνοιξε η όρεξη τώρα με αυτή την ασίστ, έδειξε ότι το έχεις. Πρέπει να το, τώρα που είσαι ζεστός πρέπει να το εκμεταλλευτείς το timing. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πετύχουμε και κάποιο γκολ. Αν και δεν το συνηθίζω, αλλά μακάρι να γίνει και αυτό. Με το Μουμίν πάντως έχετε σταθεροποιηθεί στο χώρο του κέντρου δυο σας, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό να προσθέσω την ερώτηση του Νίκου, ότι παίζετε δύο παίκτες εδώ και ουσιαστικά από το ξεκίνημα της σεζόν μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, έχετε κώδικα επικοινωνίας, δηλαδή πρέπει να βρίσκεστε πλέον ακόμη και με μια συνεννόηση, δηλαδή με ένα νεύμα. Με κλειστά μάτια θέλω. Εντάξει, και στις προπονήσεις αποτελώντας δίδυμο και στους αγώνες πλέον καταλαβαίνόμαστε, ξέρει τι θα κάνει ο ένας, που θα καλύψει ο άλλος, πραγματικά έτσι είναι. Και θέλω να κάνεις έτσι το κλείσιμο και ένα σχόλιο, γιατί το έχετε πει από το καλοκαίρι, το έχετε θέσει ως ένα από τους στόχους, πέρα από τον αυτονόητο της ανόδου, ότι θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του κόσμου και να το φέρετε έτσι πιο μαζικά στο γήπεδο. Υπήρξαν παιχνίδια μέχρι στιγμής της σεζόν, και ειδικά στα καλά παιχνίδια, που είχε αρκετό κόσμο το κλειάν της Βικελίδης. Ναι, αυτός ήταν και αυτός μάλλον ένα στόχος του καλοκαιριού, να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας. Πιστεύω μέχρι ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει, αλλά θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις μας και με τις νίκες που θα έρθουν στα επόμενα παιχνίδια θα έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος στο κήπεδο. Να το ευχηθούμε και εμείς πραγματικά, να ευχηθούμε και σε σένα υγεία πάνω απ' όλα, μακριά από τραυματισμούς, άλλες τέτοιες assist. Αυτό είναι το σημαντικότερο, υγεία να έχουμε όλοι και να πετύχει η ομάδα το στόχο. Και να σε δούμε, όπως είπες, αν και δεν το συνηθίζεις, να πανηγυρίζεις και ένα γκολ με τη φανέλα του Άρη. Γιατί όχι. Μακάρι να γίνει και αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια. Εγώ. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Λευτέρη Τζόγλου, έναν από τους έτσι πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας στο πρωτάθλημα, μαζί με τον Μουμίν, τα δύο αμυντικά χαφ της ομάδας από το ξεκίνημα ουσιαστικά της σεζόν, και με τις περιπέτειες που είχε με την υγεία του Νίκητς, βέβαια, ο οποίος δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να βρει χώρο στην ενδεκάδα. Διαβάζω μία τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή. Έχουμε το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται για τα προαπαιτούμενα, για την αξιολόγηση, και αναφέρθηκε και στον Ζουράρη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να πάω λίγο, να βρω το κομμάτι το οποίο έπρεπε ο ανεκδίκητος Ζουράρης, δεν έχω αντιληφθεί αν έχει παραιτηθεί ακόμα, να χειδεολογήσει κατά ποδοσφαιρικών ομάδων για να παραιτηθεί. Όταν έλεγε ότι δεν πειράζει να χαθούν μερικά νησιά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο Ζουράρης, αλλά αυτός που τον διόρισε και τον ανέχτηκε. Ο Ζουράρης είναι ο καθρέφτης της κυβέρνησης, που είναι επικίνδυνη, ασόβαρη και τυχοδιοκτική. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, το χρησιμοποιεί και για κομματικούς σκοπούς, φυσικά, εννοείται, αλλά περιγράφει ξεκάθαρα με την τοποθέτησή του αυτή. Πάντως έτσι είναι έολο λίγο όλο αυτό τώρα. Τι έκανε, παραιτήθηκε, είναι υποπαραίτηση, τι ακριβώς γίνεται τώρα? Υποπαραίτηση λογικά είναι, έτσι δεν είναι? Κανονικά ναι. Μάλλον θα παραιτηθεί. Βασικά, εγώ από ό,τι κατάλαβα, τον είπα να παραιτηθεί. Ναι. Και αυτός είναι και ο λόγος που, όπως λέγεται, ένας από τους λόγους που δεν θα μιλήσει ο Καμένος.
στην Ολομέλεια, ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ στα, από τους πολιτικούς συντάκτες. Κάτι πρέπει να έχει παιχθεί τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Θα υπάρχει πολύ μεταξύ παρασκήνιο του Τσίπρα και του Καμένου. Ο Τσίπρας αντιλήφθηκε το πολιτικό κόστος που θα είχε μια παραμονή του. Και εγώ νομίζω ότι αν είχε λίγη τσίπα πάνω του ο Ζουράρης, θα πρέπει να παραιτηθεί και από τη βουλευτική του έδρα. Δεν θα το κάνει. Αλλά δεν θα το κάνει, φυσικά. Γιατί εννοείται, δεν θα διότι χάσει το για, να κάνεις, για να λες όλα αυτά που λες, προφανώς. Δεν θα σταματήσεις τώρα σε αυτό. Δεν θα σε σταματήσει από το να συνεχίσεις να είσαι, δηλαδή, την έδρα. Αλέξη, είναι αυτό που είπες. Εκλογές έρχονται, ο κόσμος θυμάται, βλέπει και θα στείλει το δικό του μήνυμα με την ψήφο του. Αυτό είναι που κρατάμε. Εδώ με λέει ο Γιώργος Ογκάτος, λέει ότι πρέπει να έχει, λέει, πάνω από 10.000, λέει, views η διαδικτυακή μετάδοση του Απόλλων Λάρισας Άρης. Ναι. Το έβγαζε κάτω από το. Α, το έβαζε κάτω, κάτω από το browser, ναι, το την εφαρμογή βασικά του YouTube που το έδινε το παιχνίδι, ήταν πάνω από 10.000. Άμα πηγαίνει και στο γήπεδο, άμα πάνε αυτοί οι 10.000 και στο γήπεδο το Σάββατο, νομίζω ότι θα είναι, ναι, το ιδανικό. Εντάξει, όχι. Από την ΕΡΤ έχει υποθεί από την ΕΡΤ 3 ότι είναι απολύτως ικανοποιημένη από το. Από την τηλεθέαση που έχουν τα παιχνίδια του Άρη, είτε όταν μιλάμε για το ελεύθερο κανάλι, όταν μεταδίδουν δηλαδή απευθείας από την ΕΡΤ3, είτε μιλάμε για το Web TV της ΕΡΤ, το οποίο είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται και βλέπεις και περισσότερα παιχνίδια. Είναι απολύτως ικανοποιημένη και από την επισκεψιμότητα στα ιντερνετικά παιχνίδια όσον αφορά τον Άρη, και νομίζω ότι αυτό, ξέρετε, δείχνει και κάτι. Εάν πάμε σε μη κεντρική διαχείριση, αν πάμε σε σπάσιμο τη κεντρική διαχείριση την επόμενη σεζόν, ο Άρης είναι από τις εμπορικές, παραμένει από τις εμπορικές ομάδες και θα είναι από τις ομάδες που δεν θα δυσκολευτεί να βρει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο, αν πάει μόνος του να το διαπραγματευτεί, σε περίπτωση που σπάσει η κεντρική διαχείριση. Τώρα, όταν βλέπεις ότι ένα παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται διαδικτυακά έχει πάνω από 10.000. Και όχι με εμπορικό αντίπαλο, έτσι, μετά από όλα. Ναι, εντάξει. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα βλέπουν τα κανάλια, έχουν τις μετρήσεις, βλέπουν την επισκεψιμότητα και τις τηλεθεάσεις. Και θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει και ο Άρης, ναι, όταν βγει στην αγορά ενδεχομένως για να διεκδικήσει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο με το καλό την επόμενη χρονιά στη Super League. Να δούμε τι θα γίνει, βέβαια, με την κεντρική διαχείριση. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει προσεχώς. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Θα πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας. Είμαστε ακριβώς στις 6. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής πλέον. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Επικοινωνία με την εκπομπή. Έχουμε περάσει πλέον στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε σε λίγο το δεύτερο μας καλεσμένο για να μιλήσουμε, για να συνεχίσουμε στο ίδιο ρυθμό, δηλαδή με ποδόσφαιρο, και περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 6.30 για να μιλήσουμε για μπάσκετ, να ακούσουμε και τον Ντουβιέ, όπως πρέπει να τον αποκαλούμε πλέον, αλλά και να ακούσουμε και τον Γιάννη να μας πει λίγο τι γίνεται με την μπασκετική ομάδα που έχει και ένα μάτς με τη Βόνη την Τετάρτη, το οποίο πρέπει να το κερδίσει μάλιστα, άμα θέλει να έχει ελπίδες για την επόμενη φάση στο Basketball Champions League. Το ποδόσφαιρο, το οποίο δεν υπάρχει, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ρεπό αυτή την εβδομάδα, καθώς η ομάδα παίζει Σάββατο με τον Καραϊσκάκη, άρα κανονικά από σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, με μια ομάδα η οποία είναι σοβαρή, είναι πειθαρχημένη, είναι πληρωμένη, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η Football League είναι, δηλαδή, ομάδα που οι παίκτες πληρώνονται, όχι σαν τον Απόλλωνα Λάρισας, οι οποίοι και αυτοί είναι σε πολύ δύσκολη φάση, όπως σε δύσκολη φάση είναι και ο Πανεγιάλιος πλέον, και γενικότερα θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η φάση από εδώ και πέρα και αν θα έχουμε τίποτα αποχωρήσεις. Εγώ δεν το αποκλείω να υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν θα αντέξουν μέχρι το τέλος και θα αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα. Για τον Άρη, το ζητούμενο πλέον από εδώ και πέρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, μιας και είμαστε ακόμη στο ποδόσφαιρο, είναι να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα. Έχει τη δυνατότητα να κλείσει τον πρώτο γύρο φυσικά αίτητος, και αν είναι δυνατό με 15 νίκες και αυτές τις δύο ισοπαλίες που έχει κάνει, έχει όλα τα φόντα να το πετύχει με βάση το πρόγραμμα που έχει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Και εφόσον το κάνει αυτό, είναι βέβαιο ότι οι άλλοι θα έχουν και κάποιες απώλειες, εφόσον παίζουν και μεταξύ τους, θα μπορέσει και να διευρύνει τη διαφορά που το χωρίζει από την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Συνεχίζουμε ποδόσφαιρο, πάμε να μιλήσουμε. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε και με ιδιαίτερη χαρά έτσι θα τον καλησπερίσουμε. Ένα φίλο πάνω απ' όλα, τον Τάσο το Θεό, ο οποίος πρέπει να μας ακούει τώρα στην Αθήνα. Καλησπέρα και καλή χρονιά, Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Καλής,
Θέλω να και καλή χρονιά με υγεία και ό,τι επιθυμείτε, Αλέξη και Νίκο, και εγώ με πολύ χαρά έχω καιρό να σας ακούσω και να σας δω. Και εύχομαι τα καλύτερα, με καλύτερη καινούργια χρονιά και με υγεία σε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και γενικά του ποδοσφαίρου που είμαστε στο χώρο αυτό. Μπορεί να μένεις τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, να εργάζεις εκεί στον Ολυμπιακό, αλλά τον ΑΕΡ τον παρακολουθείς πάντα, πάντα ενημερώνεσαι, πάντα έχεις και ανθρώπους με τους οποίους συνομιλείς και φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο θα είσαι και εσύ ικανοποιημένος στο γεγονός ότι ο Άρης φέτος δείχνει ότι οδεύει πλέον προς την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, έτσι ακριβώς, και πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται τον Άρη στην πρώτη κατηγορία και πιστεύω έχει λείψει από τα μεγάλα σαφήνια. Έχεις παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια, σου έχει δοθεί δυνατότητα, γιατί έχεις και τις υποχρεώσεις σου εκεί με τον Ολυμπιακό. Ναι, τηλεοπτικά έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια και βλέπω ότι εντάξει, έχει στηθεί μια ομάδα που προσπαθεί σε όλα τα παιχνίδια να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα και επικεντρώνεται στην ουσία και μέχρι τώρα το έχει καταφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν πάντως και αυτοί που λένε, Τάσο, ότι η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια δεν αποδίδει τόσο καλά, έχει κάποιες έτσι αγωνιστικές αδυναμίες, αλλά όπως είπες και εσύ, παίρνει την ουσία. Ίσως θα έπρεπε να κρατήσουμε αυτό και να το βάλουμε το άλλο στην άκρη, θεωρείς εσύ, το θέμα της εικόνας δηλαδή, σε φετινή σεζόν και με το δεδομένο στόχο που υπάρχει. Σίγουρα όταν στείνεται το καλοκαίρι η δομή από όλο το επιτελείο, ο πρώτος στόχος και όταν δεν έχει επιτευχθεί πιο νωρίς είναι αυτός ο σκοπός. Οπότε, όπως λέμε και εμείς στο ποδόσφαιρο και ειδικά οι προπονητές, πάντα θέλουμε να τη διάσουμε και με ωραίο ποδόσφαιρο και με καλές εμφανίσεις, αλλά η ουσία είναι το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα κάπως ειρηνεί τα πράγματα, κάπως με το πρόθεσμα να βγάζει και καλές εμφανίσεις η ομάδα και πάνω σε αυτό στηρίζονται και οι προπονητές και οι ομάδες στην ουσία στο αποτέλεσμα και μετά σιγά σιγά να περάσουν τα κομμάτια που θέλουν. Και νομίζω ότι αυτό, Τάσο, περισσότερο ισχύει για το πρωτάθλημα της Football League, βέβαια, και λιγότερο στη Super League. Δηλαδή στη Football League έχει και λίγο σκοπιμότητα, έχει και λίγο περισσότερη δύναμη και λιγότερη τέχνη και ποιότητα ενδεχομένως. Και αυτά τα στοιχεία, αν με τι άλλο, φαίνεται ότι ο Άρης τα έχει φέτος και σε υπέρμετρο βαθμό. Σίγουρα, γιατί όσοι γνωρίζουν ότι η Εθνική είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα με τη δικιά του άβρα και τη δικιά του δημορφία και όντως πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος και σαν ομάδα με τις σωστές βάσεις αλλά και οι παίχτες να ξέρουν πολύ καλά την κατηγορία για να γίνει πιο εύκολο το αποτέλεσμα και ο στόχος. Από αυτό που έχεις παρακολουθήσει και από αυτά που μαθαίνεις και αφού γκράζεσαι φυσικά ως ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ποιο είναι τα στοιχεία που σου αρέσει στο φετινό Άρη και ποιο θα ήθελες να αλλάξεις ενδεχομένως? Κοιτάξτε, δεν είμαι ο Αρμάδης, δεν έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια. Αν και προχθές στην Κρήτη παρακολούθησα ένα παιχνίδι Β' Εθνικής στο Κισαμικό με την αναγέννηση Καρδίτσας, γιατί είχαμε παιχνίδι στην Πλατανιά. Οπότε μόλις είχαμε χρόνο και το παρακολούθησα. Πιστεύω ότι η βάση που είναι μια ομάδα που δύσκολα δέχεται φάσεις, μια ομάδα που δύσκολα θα μπορείς να την προβληματίσεις. Αυτή πιστεύω είναι η βάση της ομάδας και από εκεί και πέρα πιστεύω ο προπονητής προσπαθεί να περάσει κάποια κομμάτια της δικιάς του φιλοσοφίας και βάση του ρόστερ που έχει για να γίνει ακόμα καλύτερη εικόνα της ομάδας. Τυχαίνει να το γνωρίζει το Δημήτρη Σπανό ενδεχομένως από τα σχολεία εκεί που κάνετε οι προπονητές, γιατί... Προσωπικώς όχι. Ναι. Στον χώρο τον ξέρω χρόνια και έτσι. Στην Αθήνα γενικά που ζεις και εργάζεσαι τα τελευταία χρόνια, συζητάνε έτσι για τον Άρη τώρα που φαίνεται ότι εκτός από θα επιστρέψει και στην πρώτη εθνική, τι λέγεται γενικότερα? Σίγουρα αυτό που συζητάω ότι ο Άρης λείπει από τη Super League, είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Βέβαια, συζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου γιατί είχαμε και μια θλιβερή επέτειο. Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από τον
άδικο, πραγματικά πολύ άδικο χαμό του πιτσιρικά, του Άγγελου, του Τσιπούρα. Ήτανε πριν από 5 χρόνια όταν μάθαμε εκείνο το πολύ δυσάρεστο νέο. Νομίζω ήταν Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Δευτέρα προς Δευτέρα, νομίζω. Προς Δευτέρα, ξημέρωμα. Όχι, Αλέξανδρε, γι' αυτό και βγήκα και να φύγω, γιατί θέλω πάντα τον Άγγελο, τον όσοι ήμασταν τότε στην ομάδα, ήταν από τα αξιόλογα παιδιά. Ήταν Σάββατο και δεν είχαμε παιχνίδι, είχαμε ρεπό και δεν είχαμε προγραμματιστεί ούτε φιλικό. Τα θυμάμαι έτσι τώρα, έχω μια εικόνα στο μυαλό μου πάντα που με έχει μένει χαραγμένη. Με συγκινεί που όλα τα παιδιά, παρόλο που εκείνη η φουρνιά είχαν πάρει το πρωτάθλημα, παίζουν σε διάφορες ομάδες, είτε σε πιο ψηλές κατηγορίες, όσο να είναι στην Ιταλία. Αλλά πάντα τέτοια μέρα θυμούνται τον Άγγελο και πολλές φορές όταν βρίσκω εγώ παιδιά είτε στα γήπεδα είτε του συναντώ από εκείνη τη φουρνιά της ΚΑΠΑ 17, πάντα θα πούμε και μια κουβέντα για τον Άγγελο και έχει κάπως, δεν έχει φύγει κάπως από εμάς, πάντα το θυμόμαστε και πάντα το σκεφτόμαστε και φυσικά και αυτός από εκεί που είναι μας δίνει δύναμη και μας, πιστεύω μας παρακολουθεί. Έχεις καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά του, με τον πατέρα του ενδεχομένως? Τον πατέρα του πάντα έχω επικοινωνία, μιλάμε πολύ συχνά και πάντα μου δίνει και τις συμβουλές του, μου θυμίζει κάποια πράγματα που έλεγε πάντα ο Άγγελος, που έλεγε την ομάδα, που έλεγε ότι ήθελε να γίνει προπονητής, όλα αυτά πολλές φορές γίνανε στο μυαλό μου και μερικές φορές μας βγάζει για την καθημερινότητα που μας προβληματιζόμαστε με τις ομάδες, με τα προβλήματα του καθενός και λέμε ότι εντάξει, δεν είμαστε τίποτα και πρέπει να κάποια πράγματα να τα κοιτάμε διαφορετικά και να μην τρελαινόμαστε γενικώς, γιατί είναι και δύσκολα τα χρόνια και όλος ο κόσμος πιέζεται και σίγουρα οι κουβέντες του πατέρα του Άγγελου πολλές φορές και με ηρεμούν και μου δίνουν δύναμη. Ναι. Εσύ συνεχίζεις βέβαια τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, είσαι στον Ολυμπιακό, είσαι στην ΚΑΠΑ 16, δεν είναι του Ολυμπιακού? ΚΑΠΑ 17. ΚΑΠΑ 17, ναι. ΚΑΠΑ 17. Πέρσι πήραμε και το πρωτάθλημα. Από πέρσι που πήρατε και το πρωτάθλημα, ναι, σωστά. Θα συνεχίσεις εκεί, ποια είναι τα προσωπικά σου έτσι σχέδια? Είσαι πλέον πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό? Τώρα συμπληρώνω τον 5ο χρόνο. Ναι, μια πενταετία. Σίγουρα εδώ είναι το υψηλότερο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός σε αυτά τα χρόνια δείχνει επενδύσεις σε ακαδημίες του και στο κομμάτι με τους παίχτες που αποκτεί από όλη την Ελλάδα, αλλά και με την επιμόρφωση που κάνουμε εμείς οι προπονητές και βελτιωνόμαστε στο κομμάτι και προπονητικό αλλά και στο κομμάτι εξέλιξης παιχτών. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη φετινή χρονιά το να συνεχίσουμε όπως και την περσινή που και βγήκαν παιδιά, φτάσαν στην πρώτη ομάδα αλλά και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα που ήταν πολύ σημαντικό γιατί όπως ξέρετε η περσινή ΚΑΠΑ 17 εκπροσωπούσε την κάθε ελληνική ομάδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως παίξαμε με Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Sporting Λισαβόνας και ήταν σημαντικό κίνητρο και γι' αυτό για να πάρουμε τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία από τα μεγάλα πλά και συνεχίζουμε στο να έχουμε την ίδια επιτυχημένη χρονιά. Νομίζω πάντως κερδίζεις τον τίτλο του ειδικού στα νέα παιδιά γιατί δουλεύεις και αρκετά χρόνια με αυτά. Έχεις κάποια στιγμή στο μυαλό σου να βρεθείς σε μια ομάδα και έτσι, σε επίπεδο ανδρών έτσι, να κοουτσάρεις μια ομάδα? Είναι στα άμεσα σχέδιά σου ή όχι ακόμα? Αυτές τις ηλικίες όντως ήμουνα 5 χρόνια στον Άρη. Αν συμπληρώσω 5 χρόνια στο Ολυμπιακό είναι όντως μεγάλη παρακαταθήκη για μένα σε αυτό το κομμάτι της ηλικίας. Γενικά θέλω να είμαι στον χώρο του ποδοσφαίρου, θέλω να είμαι στο υψηλότερο επίπεδο, να προσφέρω αυτά που έχω μάθει και αυτά που πρέπει να συνεχίζουμε να... γιατί το ποδόσφαιρο δεν σταματάει ποτέ και πάντα πρέπει να κυνηγάς την μόρφωση είτε να παρακολουθείς προπονήσεις είτε να είσαι σε διάφορα γήπεδα είτε μέσα στο γήπεδο εσύ να προπονείς γιατί η τριβή αυτή πιστεύω σε κάνει πολύ καλύτερο και φυσικά τα παιδιά είναι πιο αγνά και μαθαίνεις πιστεύω πολλές φορές πιο πολλά πράγματα από αυτή την ηλικία ειδικά που είναι πιο σημαντική είναι το
τελευταίο στάδιο πριν τον επαγγελματισμό για αυτά τα παιδιά, κάποιοι που είναι επαγγελματίες, που έχουν το ταλέντο. Εύχομαι να συνεχίσουμε στα γήπεδα και όσο είναι το καλύτερο να μπορώ να μεταδώσω σε αυτά τα παιδιά τέτοια πράγματα ώστε να γίνουν καλύτεροι και να εξελίξουν το ταλέντο τους, αλλά να γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι. Ναι. Που χρειάζεται η κοινωνία μας και η Ελλάδα. Βλέπουμε πάντως, Στάσο, ότι τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει σαφώς και τις ομάδες, όλο και περισσότερα νέα παιδιά παίρνουν ευκαιρίες. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μας έχει πιάσει λίγο μια ξενομανία. Αλλά η κρίση φαίνεται ότι δίνει ευκαιρίες σε αρκετά παιδιά. Και η οικονομική κρίση, αλλά και βλέπουμε ότι τώρα είναι πιο εύκολο τα παιδιά και να βγουν έξω. Βλέπουν ότι σαν χώρο και σαν ταλέντο δεν στερούμε πολλά πράγματα από τα άλλα τα κλαμπ. Απλά στερούμε λίγο σαν δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου στο να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, είτε μεταβατικό στάδιο όταν είναι σε μια μεγάλη ομάδα και δεν είναι ακόμα έτοιμο στο να ενταχθεί στην πρώτη ομάδα, να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο ώστε να μην χάνονται αυτά τα παιδιά. Να ψήνονται, όπως λέμε, κάπως σε διάφορες κατηγορίες και μετά να επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κομμάτι που δούλεψαν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάσου, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, πρωταθλητής και φέτος με την K17 και ό,τι καλύτερο και προσωπικά, φυσικά σε προσωπικό επίπεδο και για σένα για το 2018. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα, να συνεχίσετε πάντα να προσφέρετε στον χώρο του αθλητισμού με την προσωπικότητά σας αλλά και σε όλο το κομμάτι αυτής της προσφοράς που κάνει τόσα χρόνια και εσύ Αλέξη και εσύ Νίκο, και εύχομαι τα καλύτερα και τους καλύτερους στόχους και στη δικιά σας εκπομπή και στη διαδρομία. Μα μακάρι όλα αυτά που λες να μας βρουν του χρόνου όλους μαζί στη Super League, φυσικά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Τάσο. Αυτά λοιπόν από τον Τάσο το Θεό. Ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Άρη. Ναι. Εδώ και 5 χρόνια είναι στις μικρές ομάδες του Ολυμπιακού. Έχει αποκτήσει έτσι μια τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το θεωρείς και η Δήμον πλέον είναι. Στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή λογικά θα ανοίξει και τα φτερά του, θα επιδιώξει, φαντάζομαι, όταν νιώσει ο ίδιος, γιατί τότε οι προπονητές μόνοι τους καταλαβαίνουν, οπότε έχει το πλήρωμα του χρόνου για να ανοίξουν τα φτερά τους και να δουλέψει και με τις πρώτες, με κάποια πρώτη ομάδα, για να τεστάρεις και τον εαυτό σου. Εσύ όσο είσαι μικρός ηλικία, δεν έχουν πάρει και τα χρόνια. Ναι. Εντάξει, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του ο Τάσος για να το κάνει και αυτό. Κάποιες, αυτό το μήνυμα νομίζω θα το κάνει κιόλας. Τον Άρη τον παρακολουθεί πάντα. Εντάξει, ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι Αριανός. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Και τον ακούσατε να μιλάει και για την πρώτη ομάδα, αλλά φυσικά και για τον Άγγελο Τσιπούρα, ο οποίος πριν από 5 χρόνια δυστυχώς μας άφησε να ξεκινώ το πάρα πολύ άσχημο συμβάν. Για λίγο ακόμη θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για το παιχνίδι της Κυριακής του Σαββάτου κοντά στην ΑΕΚ Καρασκάκης. Θα δούμε όταν θα επιστρέψουν και όσοι έπαιξαν χθες αύριο για να κάνουν προπόνηση. Βλέπω ότι με αφορμή ότι πλησιάζει το μάτς με τον Αχαρναϊκό, θα πάνε όλοι να πάρουν κάρτες για να εκτίσουν εκεί την ποινή τους. Ο Πλατέλας είναι σίγουρα ένας που λογικά θα πάρει. Ο Πλατέλας πώς έχει, 6 δεν έχει. Ο Πλατέλας θα πάρει σίγουρα μία του Σάββατου. Θέλω να θα την επιδιώξει. Ο Βαλεριάνος να την πάρει. Δύο χθες έχει ακόμα περιθώριο. Όσοι είναι κοντά στο όριο θα πάρουν εντολή, όπως καταλαβαίνετε, το Σάββατο κόντρα στην ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Για μια καρτούλα. Για μια καρτούλα, ούτως ώστε να την εκτίσουν όσοι είναι στις 3 δηλαδή. Να την εκτίσουν για να. Ήδη έχει δύο δηλωμένους ο Άρης, ναι. Το Μωμή και τον Παυλίδη. Για να μπορέσει να καθαρίσει μετά και να πας για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και επειδή το πρόγραμμα, όπως σας είπαμε, είναι και θεωρητικά πιο εύκολο και πιο βατό μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, εξού και η εντολή προφανώς που έχει πάρει ο Πλατέλας για να συμπληρώσει τις 7, να χάσει και ένα ακόμη παιχνίδι. Φαντάζομαι αυτό με τη Βέρεια, το αμέσως επόμενο, το κολλητό της εμβόλυμης αγωνιστικής, για να ξεχρεώσει και αυτός από τις κάρτες. Τώρα, εντάξει, είπαμε και με τους καλεσμένους μας γενικότερα, υπάρχει μια κουβέντα γενικότερα για το Άρης δεν παίζει καλά.
Υπήρξε μια κουβέντα και στα αποδυτήρια σήμερα στην πρώτη προπόνηση μετά το παιχνίδι το χθεσινό. Αυτό είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή από τη μια είναι η ουσία, ο ρεαλισμός, η κοινικότητα, το αποτέλεσμα, οι βαθμοί. Και εδώ ο Άρης παίρνει άριστα 100, άριστα 10, γιατί έχει καταφέρει και σε μέτριες μέρες όπως η χθεσινή να κερδίζει. Κάτι που δεν έκανε πέρυσι. Ναι, κάτι που δεν έκανε πέρυσι σίγουρα, σε πολλά παιχνίδια. Και υπάρχει από την άλλη βέβαια αυτό το ανικανοποίητο, δηλαδή το ότι θέλεις να βλέπεις και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο, θέλεις να βλέπεις την ομάδα να βγάζει πιο εύκολα το 90 λεπτό. Και υπάρχει μια κουβέντα γενικότερα για το ότι σε κάποια παιχνίδια από τα τελευταία ο Άρης δεν έχει την απόδοση που θα θέλαμε. Το είπε και ο προπονητής άλλωστε χθες στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Το ξέρουν και οι παίκτες, το συζητάνε και μεταξύ. Υπάρχει δηλαδή ένας προβληματισμός. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο εμείς. Δεν πρέπει να το μεγεθύνουμε βέβαια, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει. Να μην μας πιάσει και μια παράνοια. Αλλά σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα αυτή η ομάδα μπορεί και πρέπει να παίξει και καλύτερα. Και πιστεύω θα το κάνει κάποια στιγμή. Έχει, και το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, σε κάποιες θέσεις χτυπητές αδυναμίες. Είναι εμφανέστατο, το είδαμε και χθες, ειδικά σε δύο θέσεις φωνάζει ο Άρης ότι θέλει ενίσχυση. Έχουμε κάτι γραφική να το λέμε. Το 10. Το βλέπουν όλοι, ότι υπάρχουν εκεί μεσοεπιθετικά στις δύο θέσεις, το 9 και στο 10. Υπάρχει ένα θέμα, πώς θα το κάνουμε τώρα. Η περιοχή είναι άδεια, έχει πρόβλημα ο Άρης εκεί. Και έχει ένα πρόβλημα από το ξεκίνημα της σεζόν και στη θέση του επιτελικού μέσου. Ο προπονητής προσπαθεί, χθες έβαλε τον Μιλούνοβιτς για παράδειγμα. Που δεν έπιασε. Ο οποίος δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε ότι δεν προσπαθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το θέλει. Αλλά δεν. Δεν φτάνει το φιλότιμο. Δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τον χρησιμοποίησε χθες ο προπονητής του στη θέση αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαι ικανοποιημένος, όπως γενικότερα όλοι μας δεν πρέπει να μείναμε ικανοποιημένοι. Έχει κάτι του λείπει του Σέρβου από πέρσι. Κάτι του λείπει. Δεν πιστεύω εγώ ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα. Ακόμη και ως δεκάρι, είτε στη φυσική του θέση παίζοντας ως winger. Δεν το έκανε πέρσι, δεν το βλέπουμε να το κάνει και φέτος και δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κάνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Πήρε την ευκαιρία του, δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη. Σαφώς πιο δύσκολα. Αλλά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Στο 10. Το τι θα κάνει ο προπονητής θα το δούμε, το πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι πάρα πολύ δύσκολο, όσο απίθανο ο Άρης θα πάει να κάνει μια κίνηση προσθέτοντας κάποιους παίκτες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ, ειδικά στις μεταγραφές, αλλά φαίνεται ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, η δυνατότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να βγεις στην αγορά, μη αξιώσεις κιόλας. Για να πάρεις τώρα έναν όποιον να είναι, αυτό μπορείς να το κάνεις. Αλλά το να βγεις με αξιώσεις και να χτυπήσεις ένα παίκτη τον οποίο θα τον έχεις και του χρόνου στη Super League, κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δαπανίσεις και ένα ποσό μέχρι το καλοκαίρι και φυσικά να του δώσεις ένα καλύτερο συμβόλαιο, εννοείται, την επόμενη χρονιά στη Super League, όπως έκανες με τον Πλατέλα δηλαδή. Δεν υπάρχει. Άρα, εφόσον δεν διαψευστούμε, δεν γίνει κάτι δηλαδή το επόμενο 15ήμερο, ο Άρης θα πάει με αυτούς που έχει έως το φινάλε. Και έχεις και τον Ανάκουλου, τον περιμένεις να επιστρέψει για τη θέση του επιτελικού. Ναι, οπότε θα πρέπει εκ των έσω να βρεθεί η λύση. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να γίνει μια αναδιακατανομή των ρόλων ενδεχομένως και του χρόνου. Κάποια παιδιά βγάζουν κούραση, θα πρέπει να μπουν και κάποια άλλα για να δοκιμαστούν και γενικά θα πρέπει μεταξύ των ποδοσφαιριστών και της τεχνικής ηγεσίας να βρεθεί μια λύση στο τόσο όσα τα αγωνιστικά ζητήματα που θα προκύπτουν να λύνονται εκ των έσω. Δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλη επιλογή από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές όπως έχει εισηγηθεί η τεχνική ηγεσία παραδίδοντας την έκθεσή της εν ώψη της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε πει ότι έχει ζητήσει ο προπονητής σε αυτές τις δύο θέσεις. Είναι επίγουσα η ανάγκη όπως ανέφερε και το έχει κάνει και κατηδίαν στο Θόδωρο Καρυπίδη. Έχει δει βέβαια και ένα κεντρικό αμυντικό, αλλά εκεί τη βρίσκει στη λύση. Δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Για τις δύο θέσεις που αναφέραμε, τα φωνάζει νομίζω και η ομάδα με την εικόνα της ότι θέλει μια ενίσχυση. Για να διευκολύνεις το έργο σου στα παιχνίδια, να κάνεις πιο εύκολα θα βρεις και τις νίκες.
που παίρνει, να παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο, διότι με δύο καλού παίκτε μεσοεπιθετικά, αυτομάτω ανέβηκε ένα επίπεδο η ομάδα και δημιουργικά και στην εκτέλεση. Που έχει ένα θέμα. Απ' την άλλη, βέβαια, όσο κερδίζει, όλα αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα και είναι. Εδώ καθόμαστε και κάνουμε μια κουβέντα που μπορεί να τη χαρακτηρίσει και κανείς τώρα χωρίς νόημα. Από τη στιγμή που η ομάδα έχει 9-2-0 ρεκόρ στις 11 πρώτες αγωνιστικές και είναι με 29 βαθμούς στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Απλά είναι κάποια πράγματα που φαίνονται, είναι κάποιες χτυπητές αδυναμίες που έχει η ομάδα, που αρχίζουν και φαίνονται. Ειδικά τώρα που η ομάδα βγάζει και μια κόπωση, ειδικά σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή ο Πλατέλας ήταν πολύ κουρασμένος και φαινότανε. Ο Μουμίν και αυτός βγάζει κάποια κούραση. Και φαίνεται κάποια στιγμή να στερεύει και από επιλογές. Οπότε σε αυτή τη φάση θα πρέπει από τον προπονητή και τους παίκτες να βρεθεί μια λύση εκ των έσω, να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι και να βρεθεί ο τρόπος τους ώστε ο Άρης να συνεχίζει να παίρνει τα παιχνίδια και τις νίκες που είναι το πρώτο ζητούμενο και κατ' επέκταση σύν τον χρόνο να παίξει, γιατί όχι, και λίγο καλύτερα. Ξεπεράσαμε λίγο και τις 6.30. Είπαμε στο τελευταίο διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Μπράις Ντουβιέ πριν την προπόνηση του Άρη στο Παλέ και το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Γιάννη τον Παραπονιάρη εν ώψη και του αγώνα με την Βόνη την ερχόμενη Τετάρτη. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει πλέον στην τελική μας ευθεία. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε αποστολή στο 54526. Είμαστε καθόλου έτοιμοι νομίζω, έτσι Βασίλη Καβαδία. Σε βλέπω ετοιμότατο να μας ρίξει τον Μπράις Ντουβιέ. Τον Αυστροαμερικανό, τώρα θα μας λύσει λίγο το μυστήριο αυτό ο Γιάννης σε λίγο, ναι, για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ, ο οποίος αφήχθη στην Θεσσαλονίκη χθες και σήμερα έκανε τις δηλώσεις του στο Παλέ. Για να ακούσουμε τι είπε. Plan of the why I came here because of the Greek league, the reputation it has, and just that it's one of the top leagues in Europe. So that's why this was a great choice. Επιπέδου, μια λίγα η οποία έχει πάρα πολύ καλή σύνδεση ολόκληρη την Ευρώπη. Τι ξέρει για τη νέα του ομάδα και από πού σκέφτεται την πληροφορία. What do you know about the new team, Aris, and how did you collect the information? I found out a lot through my agent that online as well, Eurobasket has also things that you can look at. But just from talking to people here, I've looked at things up myself online, saw the rich history and just the incredible team that is here and the history that's behind it. Έμαθα και τα πράγματα από τον ατζέντη μου, από το manager μου, αλλά και γενικότερα από το διαδίκτυο. Συγκέντρωσα αρκετές πληροφορίες ότι κατάλαβα ότι άρχισε μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Όταν ο πατέρας σου έπαιζε πάση στην Αυστρία, ο Άρης ήταν από τις κορυφαίες ομάδες, αν όχι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. Γνώριζε καθόλου τι When your father played in Austria, Aris was one of the top teams in Europe. Did you tell you anything about that? Yes, I talked with my dad and he knew quite a bit about Aris. As he said, he was playing there in the 80s. So he definitely heard of the club. He never got to make it in Greece, but I have talked with him about it. Πραγματικά έχω μιλήσει με τον πατέρα μου, είπε αρκετά πράγματα για τον Άρη, αλλά και για τη δυναμική και ομάδα εκείνη την εποχή. Βέβαια, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα και την ευκαιρία να έρθει στην Ελλάδα, να επισκεφθεί την Ελλάδα. Όσα περιέγραψε την νέα πώς θα είναι ο ρόλος της ομάδας. How would you describe yourself as a player and what did the coach tell you about the role that you are going to play today? Describe my game as very versatile. I can do multiple things, rebound, defend, score from all areas of the floor. I think my role right now is to try to help the team in any way I can, bring the energy that I bring to the court most games, defend and rebound, and do the things that I do well. Γενικότερα τα Περέρα από το αγωνιστικό του είναι ως πολυδιάστατος, είναι ως παίκτης πολυδιάστατος που να κάνει διάφορα πράγματα στο παρκέ, στο γήπεδο. Αυτό όμως που θέλω να κάνω από την που ήρθα εδώ στον Άρη στη Θεσσαλονίκη είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερα γλυκά. Έχει δει κανένα παιχνίδι της ομάδας.
Just some pieces, watching some clips that my agent sent me and different things like that, just getting ready to come here. Thank you. Αυτά από το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα χρονικά για τον Άρη, τον Μπράις Ντουβιέ. Καλύτερα όμως θα μας τα πει και ο Γιάννης ο Παραπονιάρης, ο οποίος βρέθηκε στο Αλεξάνδριο. Τον είδες και στην προπόνηση, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Ναι, τον είδαμε τον Μπράις Ντουβιέ, όπως προφέρεται σωστά το όνομά του. Ο Αυστριακός με το αμερικανικό αίμα ουσιαστικά, καθώς και οι δύο του γονείς είναι Αμερικάνοι, του 26χρονου forward του Άρη, γι' αυτό έχει και διπλό διαβατήριο, έχει και Αυστριακό και Αμερικανικό διαβατήριο. Τον είδαμε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η σημερινή προπόνηση της ομάδας, το σημερινό πρόγραμμα των παικτών του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μας έκανε κάποιες δηλώσεις, έτσι ευδιάθετος, χαρούμενος για το γεγονός ότι βρίσκεται στην ομάδα και ανοίγεται έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του καριέρα. Μια πρόκληση, όπως είπε, όπως σημείωσε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, καθώς βλέπει τον Άρη σαν ένα πολύ μεγάλο βήμα για την καριέρα του. Θα του δοθεί έτσι η δυνατότητα να παίξει και σε δύο διοργανώσεις, και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που σαφώς είναι ανώτερη και πιο δύσκολη λίγκα και από την Πορτογαλία, όπου έπαιζε ο forward μέχρι στιγμής, ο αυστριακός forward μέχρι στιγμής, αλλά και από την Α2 Ιταλίας, από όπου και ήρθε στον Άρη. Και φυσικά το Basketball Champions League, αναλόγως και της πορείας που θα κάνει η ομάδα, για το αν θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ενσωματώθηκε στις Μπράις Ντουβιέ και σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πετάξει για την Αθήνα, εκεί όπου θα υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του βεβαιωτήρου του, γιατί για να παίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι χρειάζεται να εκδοθεί πρώτα το δελτίο του εδώ στην Ελλάδα, στην Ομοσπονδία, όπου αγωνίζεται η ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης. Θα τον δούμε την Τετάρτη, δηλαδή. Δεν σ' ακούσα, Νίκο. Θα τον δούμε την Τετάρτη, δηλαδή, κανονικά. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Θα είναι στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για την Τετάρτη. Σήμερα θα φύγει ο παίκτης μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, θα πάει στην Αθήνα και θα πάρει ξανά το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο η αποστολή του Άρη αναχωρεί για την Γερμανία, εκεί όπου την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τη Βόνη για τον Basketball Champions League, για την 11η αγωνιστική του Basketball Champions League. Η ομάδα θα πετάξει με απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη και την Ντίσελντορφ, και από εκεί είναι 60 χιλιόμετρα οδικός μέχρι τη Βόνη. Πάλι στους δρόμους η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τελευταίο. Ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Το τελευταίο κατά σειρά, Νίκο, που δίνει η ομάδα αυτό το διάστημα, καθώς προηγήθηκαν άλλα τρία με τον Πανιόνιο, με το Ρέθυμνο και το εκτός έδρας το ευρωπαϊκό επίσης που ήταν και με αυτό την Αντέρ. Στη Γαλλία με την Αντέρ. Ακόμη λοιπόν μια εκτός έδρας δοκιμασία για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει στην διάθεσή του στο δυναμικό του τον Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος λογικά δεν θα προλάβει την αναμέτρηση με την Βόνη. Σήμερα ο Έλληνας Γκάρ βρέθηκε νωρίτερα από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο Παλέ για να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας που κάνει για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, αυτές τις ενοχλήσεις που αισθάνεται στη μέση του και τον έχουν κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα. Και θα λέγαμε ότι το κακό είναι διπλό από τη στιγμή που έχει ένα πόνο, ένα θέμα και στο δόντι του. Γι' αυτό και δεν ήταν μαζί και στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας. Δεν έκανε το ατομικό του πρόγραμμα ουσιαστικά την ώρα που προπονήθηκε η ομάδα, καθώς πήγε στο γιατρό. Θα το ξεπεράσει και πρώτα ο Θεός με το καλό θα είναι από την επόμενη εβδομάδα
ξανά στην διάθεση θα είναι ξανά στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για να μπει και να αγωνιστεί. Για το μάτς του Σαββάτου? Για το μάτς του Σαββάτου, κατά πάσα. Ναι, για το μάτς του Σαββάτου με τον Κολοσσορόπουλο στο Αλεξάνδρεια, μάλιστα. Γενικότερα από την ήττα στο Ρέθυμνο, τι κρατάει η ομάδα τώρα από αυτό το είναι παιχνίδι? Είναι κάποια λάθη στο τέλος που στήχησαν στην ομάδα? Τι είναι αυτό που κρατάει η τεχνική ηγεσία και τι πρέπει να διορθώσει φυσικά? Σίγουρα θα πρέπει να διορθωθούν τα λάθη τα οποία έγιναν στο τελευταίο δίλεπτο ουσιαστικά της αναμέτρησης. Κάποια χαμένα αμυντικά rebound, κάποιες ολιγορίες στην άμυνα που έδωσαν έτσι την δυνατότητα στους παίκτες του Ρεθύμνου να φτάσουν σε κάποια γαλάφια και να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ σε κρίσιμα σημεία. Βέβαια το τρίποντο που βάζει ο Χάρης Γιαννόπουλος εκεί, όπου το σκορ είναι το 68-70 υπέρ του Άρη, από τη γωνία βάζει το τρίποντο με κρεμασμένο το Βασιλόπουλο επάνω του, αρχηγός του Ρεθύμνου. Είναι ένα γαλάφι που μπαίνει μία φορά στις 100 προσπάθειες. Εντάξει, εκεί πέρα βγήκε ο Βασιλόπουλος στην άμυνα. Έβαλε το χέρι του μπροστά, εκτέλεσε γρήγορα ο Γιαννόπουλος και μπήκε το καλάθι. Ουσιαστικά εκεί είναι που ανατρέπει όλη την ψυχολογία και όλα τα δεδομένα και τις ισορροπίες του μάτσα αυτό το τρίποντο, καθώς στη συνέχεια ο Έλληνας φόρουαρντ ευστοχεί και στη βολή και δίνει ένα προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε σίγουρα να κερδίσει το χθεσινό παιχνίδι. Έγιναν και τα λάθη, τα σοβαρά, από την πλευρά των διαιτητών και το σημείωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης και στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ορισμένοι δεν σέβονται την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να απασχολήσει και τη διοίκηση να το κοιτάξει σοβαρά το θέμα και να σηκώσει μια σπίδα να προστατεύσει την ομάδα από τέτοια σφυρίγματα και από αυτή την κακή αντιμετώπιση που έχει διαχρονικά από τους διαιτητές. Τώρα όσον αφορά τα καλά στοιχεία που κρατάει η ομάδα από την χθεσινή αναμέτρηση, είναι η διάρκεια που είχε στο παιχνίδι της, στο μεγαλύτερο διάστημα του χθεσινού παιχνιδιού. Κρατάει την καλή κυκλοφορία και την καλή δημιουργία που είχε επίσης το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Άρης αυτές είχε τελειώσει το μάτς με 16 assist, γενικότερα είχε καλή παρουσία στην επίθεση, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό του στο τρίποντο δεν ήταν τόσο υψηλό. Οι γκάρ διάπασαν καλά το παιχνίδι και έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα, βάζοντας την εξίσωση και τους ψηλούς και τις παίκτες της front line. Όπως είπε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες μου. Καταφέραμε κόντρα σε μια ομάδα η οποία πηγαίνει σε έναν πολύ αλόκοτο, πολύ τρελό ρυθμό το παιχνίδι, σε ένα ρυθμό το οποίο βολεύει μόνο αυτή να την περιορίσουμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα, και αυτό σίγουρα προστίθεται στα θετικά της χθεσινής παρουσίας της ομάδας. Θα δούμε και με την προσθήκη του Ντουγιέ πόσο θα μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της η ομάδα, καθώς ο Αυστριακός έρχεται ουσιαστικά για να πλαισιώσει τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στη θέση 4, για να δώσει έτσι κάποιες ανάσες παραπάνω στον έμπειρο forward του Άρη, να του δίνει έτσι κάποια ποιοτικά λεπτά ξεκούρασης και να επανέρχεται ο Βασιλόπουλος στο παρκέ πιο φρέσκος και με μεγαλύτερη ενέργεια, για να μπορεί να δίνει ακόμη περισσότερες λύσεις στην ομάδα. Και φυσικά με την επάνωδο και την επιστροφή του Γιάννη Αθηναίου στα αγωνιστικά δρόμενα της ομάδας, θα ανέβει ακόμη περισσότερο και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και η εικόνα της ομάδας όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, που η αλήθεια είναι πως αν εξαιρέσουμε το μάτς στη Γαλλία με την Αντέρο, που ο Άρης πραγματικά στις δύο πλευρές του παρκέ αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα, στα υπόλοιπα παιχνίδια του, τουλάχιστον με την έναρξη του 2018, έχει παρουσιάσει αρκετά καλό πρόσωπο όσον αφορά την παραγωγικότητά του επιθετικά, και σε αυτό το τέμπο θέλει να συνεχίσουν οι παίκτες του ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Φίλε, 79 τώρα ήρθε το μήνυμά σου. Είχα μια θέμα εδώ πέρα με τα μηνύματα. Η ομάδα να συνεχίζει να βλέπει ένα-ένα λέει τα μάτς χωρίς υποτίμηση, να δούμε τον προπονητή τις αιτίες για την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου και αν όντως βγήκε κάποιος φόβος. Φόβος. Δεν νομίζω φόβος. Εντάξει. Για ποιο πράγμα να φοβούνται? Δεν έχουν και κάτι. Μήπως εννοεί η πίεση λόγω της παρουσίας στην κορυφή? Τι να σου πω. Μπορεί να εννοεί αυτό. Είναι ένα θέμα το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας. Δηλαδή, όσο βλέπεις ότι προχωράς και είσαι το φαβορί, το πώς το διαχειρίζεσαι αυτό αφορά τον κάθε παίκτη, νομίζω. Πόσο το έχει ή δεν το έχει, ξεκάθαρα. Τώρα για το άλλο το κομμάτι, από σήμερα ξεκίνησε μια κουβέντα και μια ομιλία του Παύλου Μυροφορίδη στα αποδυτήρια για το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτό το φαινόμενο των τελευταίων αγωνιστικών. Κάποια ήταν νεκρά διαστήματα, την μέτρια απόδοση σε κάποια από τα τελευταία παιχνίδια, όχι συνολικά σε όλο το 90 λεπτό, αλλά κατά διαστήματα. Εντάξει, το έχουν εντοπίσει, υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν το κρύβουν. Αλλά όσο κερδίζει η ομάδα, επαναλαμβάνω, γίνεται και πιο εύκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Να κάτσεις κάτω δηλαδή και να βρεις τι δεν πάει καλά και τι πρέπει να αλλάξεις για να το διορθώσεις. Αν και προσωπική μου άποψη, ξεκολουθώ να τη λέω, είναι ότι η ομάδα, αν είχε ένα-δύο παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις αυτές που είπαμε, μια ενίσχυση, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι το τέλος του μήνα που διαρκεί η χειμερινή μεταγραφική περίοδος. Τώρα για το φίλο Πορωτά, σχολιάσουμε την δήλωση που έκανε ο Λόκο Αμπρέου, ο οποίος έχει κλείσει τα 41 και συνεχίζει να παίζει ακόμη ποδόσφαιρο, ότι ερχόταν με απολαβές γάμα εθνική στην ομάδα. Εντάξει, τιμητικό αν μη τι άλλο να το λέει ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα και με πάρα πολλές ομάδες τις οποίες έχει αλλάξει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε τώρα να έρθει και να προσφέρει στην ομάδα σε αυτή την ηλικία που είναι και ουσιαστικά στο τελείωμα της καριέρας του, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια πήχηση παγκόσμια και καλό θα ήταν ο Άρης να το κρατήσει κοντά του και με κάποιο τρόπο και να το εκμεταλλευτεί. Ναι. Δεν είναι από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να σε βοηθήσουν σε ανύποπτη στιγμή. Και αυτός, όπως σας έλεγα, και ο Νέτο και γενικότερα παίκτες οι οποίοι πέρασαν από την ομάδα και έχουν βοηθήσει. Εντάξει, ο Άντρε ήρθε πολύ λίγο. Ήταν μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές τον τελευταίο χρόνο γενικότερα. Όχι μόνο στον Άρη, αλλά και στην Ελλάδα. Δεν έπαιξε, αλλά έφυγε και. Χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα και το σημαντικότερο είναι ότι το διάστημα που ήταν εδώ πούλησε η ομάδα τόσες φανέλες που έβγαλε και τα λεφτά που έδωσε για το διάστημα που ήταν στην ομάδα. Διατηρεί από ό,τι φαίνεται αναλύωτη στη μνήμη του αυτή του τη θητεία και επαναλαμβάνω ότι καλό θα ήταν ο Άρης τέτοιες περιπτώσεις και τον Ρονάλντο Κιάρο γενικότερα να τους εκμεταλλεύεται πλέον όταν σταματάνε από το ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, κατά ψέματα αργά ή θα σταματήσει ο Αμπρέου να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό νομίζω ότι είναι το δικό μας σχόλιο για την τοποθέτησή του για τον Άρη από ένα παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε πολύ, εκτίμησε νομίζω το γεγονός ότι φόρεσε τη φανέλα του Άρη και την τρέλα που έχουν οι οπαδοί του και καλό θα ήταν, εντάξει, αν είναι δυνατόν κάποια στιγμή να το δούμε και στη Θεσσαλονίκη να έρχεται με κάποια αφορμή. Θα έλεγα μάλιστα ότι μια καλή αφορμή θα μπορούσε να είναι για πολλούς από αυτούς ένα φιλικό για τον Νέτο. Το είπα και τις προάλλες. Να γίνει μια μάζοξη, ναι. Να το πω έτσι λαϊκά, και να μαζευτούν ξαφνικά και να τιμήσουν τον Νέτο και τον Άρη μαζί. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρασαν από την ομάδα και έχουν αφήσει θετικό αποτύπωμα. Το δικό μας αποτύπωμα εδώ κάποια στιγμή σιγά σιγά πρέπει να σβήσει, γιατί θα παραχωρήσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Μαντζούκη, ο οποίος είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για όλα τα θέματα του Ηρακλή με την εκπομπή Ώρα για Μπλε που ακολουθεί εδώ στο Λίμπρο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία από τον πίσω από την κονσόλα του ήχου. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.